Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Maria's Greek Food. Ορίστε. Σήμερα σας έχω την πιο νόστιμη κυμαδόπιτα, με τραγανό χειροποίητο φύλλο και με την πιο νόστιμη γέμιση. Μία παραδοσιακή πίτα, φτιαγμένη με ελαιόλαδο, χωρίς βούτυρο, που δεν σε λιγώνει και η γέμιση με τον τρόπο που θα σας δείξω, γίνεται τόσο ανάλαφρη που δεν προκαλεί φουσκώματα και καούρες. Επίσης στο βίντεο θα δείτε πώς να κάνετε μία τέλεια ζύμη για απίστευτα τραγανό φύλλο. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Για τη ζύμη, 530 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 300 ml νερό, 5 κουταλιές της σούπας σε ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο, και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για τη γέμιση, 700 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο, 2 πράσα, 2 κρεμμύδια, 1 πιπεριά φλωρίνης, μαϊντανό, 1 καρότο, 300 γραμμάρια φέτα, 3 αυγά, λίγο αλάτι, λίγο μαύρο πιπέρι, λίγο μοσχοκάριδο και ελαιόλαδο. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, κοσκινίζω το αλεύρι. Ρίχνω μέσα το αλάτι και το ανακατεύω να πάει παντού. Ανοίγω στο κέντρο μία λακκουβίτσα, ρίχνω μέσα το μιλόξιδο, το ελαιόλαδο και ανακατεύω ρίχνοντας σιγά σιγά το νερό που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, ζυμώνω με το χέρι. Όπως βλέπετε κι εσείς, η αναλογία των υλικών είναι τόσο τέλεια που δεν χρειάζεται να προσθέσουμε καθόλου νερό ή αλεύρι. Η συγκεκριμένη ζύμη σας την έχω δείξει και στην ιστήσιμη μανιταρόπιτα. Άλλη μία υπέροχη πίτα, ιδανική για τους vegan και για τις περιόδους νηστείας. Θα σας αφήσω το link στην περιγραφή. Ακριβώς κάτω από το βίντεο πατήστε πάνω στον τίτλο και θα σας ανοίξει η περιγραφή. Έτοιμη η ζύμη. Βλέπετε πόσο αφράτη είναι. Τώρα ρίχνω λίγο αλεύρι στο μπολ. Βάζω μέσα τη ζύμη. Τη σκεπάζω με μευράνι και την αφήνω να ξεκουραστεί. Πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Κόβω τα πράσα στη μέση και τα ψιλοκόβω. Στη συνέχεια ψιλοκόβω το κρεμμύδι.
κόβω σε κύβους την πιπεριά φλωρίνης. Καθαρίζω και τρίβω το καρότο από τη χοντρή πλευρά του τρίφτη. Και τέλος, ψιλοκόβω και το μαϊντανό. Τώρα σε ένα τηγάνι ρίχνω ελαιόλαδο. Προσθέτω το πράσο. Και το κρεμμύδι και τα σοτάρω. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Το πράσο και το κρεμμύδι δεν τα σοτάρω πολύ. Απλά μέχρι να μαλακώσουν και να σωθεί το νερό τους. Γιατί αν τα τσιγαρίσουμε πολύ θα γίνει βαριά η πίτα. Μόλις το ότι σώθηκε το νερό και έχουν μείνει μόνο με το λαδάκι τους, προσθέτω το καρότο. Θα φέρνω μία στροφή και στη συνέχεια ρίχνω την πιπεριά φλωρίνης και το μαϊντανό. Θα σοτάρω όλα μαζί για 1-2 λεπτά. Στη συνέχεια τα αδειάζω σε ένα βαθύ πιάτο. Τώρα στο ίδιο τηγάνι προσθέτω ελαιόλαδο και ρίχνω μέσα τον κιμά να τον ψωθάρω. Λοιπόν, με ένα πιρούνι σπάω τους βόλους κιμά που δημιουργούνται κατά το σοτάρισμα. Σοτάρω τον κιμά μέχρι να σωθεί όλο το νερό. Στη συνέχεια προσθέτω το αλάτι και τα μπαχαρικά μου. Και μόλις αρχίσει να ψευτοροδίζει, ρίχνω μέσα τα λαχανικά και κάνω ένα τελευταίο καλό ανακάτεμα. Αποσύρω από τη φωτιά και το αφήνω να κρυώσει. Πάμε τώρα να ανοίξουμε τα φύλλα. Ρίχνω αλεύρι στον πάγκο εργασίας και αδειάζω τη ζύμη. Δεν ζυμώνω πλέον, δεν θέλω να κουράσω τη ζύμη. Με το δάχτυλό μου κάνω μία τρύπα στο κέντρο της
και στη συνέχεια την ανοίγω με κυκλικές κινήσεις, δημιουργώντας ένα μεγάλο κουλούρι. Το κόβω σε ένα σημείο και με αυτόν τον τρόπο έχω ένα μεγάλο μπαστούνι. Κόβω το μπαστούνι μου σε δύο μέρη, το ένα λίγο μεγαλύτερο από το άλλο. Παρακάτω θα σας εξηγήσω το γιατί. Τώρα το κάθε μπαστούνι το κόβω σε 6 κομμάτια. Από το δεύτερο μπαστούνι, το πρώτο κομμάτι φροντίζω να είναι μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα, γιατί θα το βάλω πρώτο στο ταψί και θέλω να προεξέχει. Θα το δείτε και στην πορεία. Το κάθε κομμάτι το πλάθω σε μπαλίτσα και ρίχνω από πάνω της λίγο αλεύρι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο όταν η ζύμη είναι αφράτη. Κοιτάξτε, απλά τραβάω όλες τις γωνίες στο κέντρο, δημιουργώντας έτσι ένα μικρό πουγγί, στη συνέχεια το πλάθω λίγο μέσα στη χούφτα μου και ορίστε, έτοιμη η μπαλίτσα. Αυτή η διαδικασία θα μας βοηθήσει να κάνουμε στρόγγυλα φύλλα. Τώρα με ένα πινέλο λαδώνω καλά το ταψί μου και περιμετρικά. Πάντα στον πάτο του ταψιού να βάζετε ελαιόλαδο για να γίνουν ροδοκόκκινα και τραγανά και τα κάτω φύλλα της πίτας. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα φύλλα. Παίρνω πρώτα το μεγαλύτερο κομμάτι και με τη βοήθεια του πλάστη το ανοίγω σε ένα μεγάλο φύλλο. Το απλώνω στο ταψί και όπως βλέπετε προεξέχει. Αυτό θέλουμε. Τώρα το ραντίζω με ελαιόλαδο, αλλά προσοχή, δεν το αλείφω με το πινέλο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα κολλήσουν τα φύλλα το ένα με το άλλο και έτσι θα μπορέσει να εισχωρήσει ανάμεσά τους ο θερμός αέρας κατά το ψήσιμο. Οπότε θα ξεχωρίσουν μεταξύ τους και θα γίνουν τραγανά. Τα επόμενα 5 φύλλα τα φτιάχνω μικρότερα και τα απλώνω μέσα στο ταψί, σουρώνοντάς τα και λίγο και τα ραντίζω με ελαιόλαδο. Η συνταγή που σας προτείνω είναι υπέροχη.
Είμαι σίγουρη ότι θα τη λατρέψετε και θα την κάνετε πολλές φορές. Κρατήστε την στα αγαπημένα σας και μοιραστείτε την και με τους φίλους σας. Αν επιθυμείτε και άλλες αγαπημένες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και παρακολουθήστε εξαιρετικές επιλογές αλλά και νέες προτάσεις κάθε εβδομάδα. Αφού βάλαμε και το τελευταίο φύλλο μας, ας ολοκληρώσουμε τη γέμιση. Λοιπόν, ρίχνω μέσα 3 αυγά και θρηματίζω τη φέτα. Κάνω ένα καλό ανακάτεμα και ρίχνω στο ταψί τη γέμιση. Τα αυγά δεν τα χτυπάω γιατί θέλω να αγκαλιάσουν τη γέμιση. Αν τα χτυπήσουμε θα αποβάλουν αρκετή υγρασία και δεν τη θέλουμε γιατί θα μας νοτίσει τα φύλλα. Τώρα θα σκεπάσω τη γέμισή μου με τα επόμενα 5 φύλλα που θα ανοίξω, ραντίζοντάς τα κι αυτά ενδιάμεσα με ελαιόλαδο. Σε αυτό το σημείο γυρίζω μέσα στο ταψί τις προεξοχές του πρώτου φύλλου και τις λαδώνω. Τέλος, βάζω από πάνω το τελευταίο φύλλο και με ένα πιρούνι ή μαχαίρι πιέζω περιμετρικά τις άκρες μέσα στο ταψί. Λαδώνω καλά όλη την επιφάνεια της πίτας
και την κόβω σε τρίγωνα κομμάτια. Προσοχή, όχι μέχρι τον πάτο του ταψιού. Την ψήνω στον αέρα στους 190 βαθμούς για μία ώρα περίπου μέχρι να ροδίσει καλά. Ορίστε. Έτοιμη η πίτα, ροδοκόκκινη και λαχταριστή με υπέροχο τραγανό φύλλο, καλοψημένη. Όπως βλέπετε, έχει ξεκολλήσει από τα τυχώματα και πιστέψτε με, η γεύση της δεν συγκρίνεται. Θα την αφήσω λίγα λεπτά να ηρεμήσει και μετά θα κόψω ένα κομμάτι για να δείτε πώς είναι και από μέσα. Απλά υπέροχη.